Προτίμησα να σας δείξω πού θα είναι οι πιο έντονες χιονοτώσεις για αύριο παρά το που αλλού θα έχει κάποια φαινόμενα που δεν θα είναι ισχυρά. Λοιπόν, Ανατολική Θεσσαλία, Κεντρική και Ανατολική Θεσσαλία το πρωί και στη συνέχεια Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Βορειοανατολική Πελοπόννησο και εδώ αυτό το κομμάτι δηλαδή της Πελοποννήσου και βαθμία στο Αιγαίο επάνω τα νησιά του Αιγαίου θα χιονίζουν. Κυκλάδες Κρήτη. Θα έχουν αρχικά χιονόνορο και στα ορεινά χιονοπτώσεις και θα έχουν και στη συνέχεια από το μεσημέρι και μετά τα χιόνια θα κατέβουν και πιο χαμηλά και στα ημιορεινά της Κρήτης. Η Κρήτη και μέχρι και το Σάββατο θα δεχτεί πολλά χιόνια. Είναι από τις περιοχές που θα έχουν αρκετά χιόνια. Το ίδιο η Εύβοια. Αυτές οι περιοχές είναι για αύριο τουλάχιστον που θα έχουν τις περισσότερες και ισχυρότερες χιονοπτώσεις. Όσον αφορά τώρα τους ανέμους, το οποίο είναι ένα. Ναι, έχει κοκκινήσει και ο χάρτης. Έχω βάλει να φαίνεται και το πόσο κύμα θα έχει. 9 μποφόρ έχει ήδη το Βόρειο Αιγαίο, έχει αρχίσει ήδη να έχει 9 το Βόρειο Αιγαίο. Στη συνέχεια μέχρι το πρωί θα έχει και το Νότιο Αιγαίο 9 μποφόρ και δεν αποκλείεται να δούμε και 10 ρηπές τουλάχιστον, κυρίως στα νησιά από τις ανατολικές Κυκλάδες. Και όσοι ταξιδεύουν εννοείται, προφανώς, ας ενημερώνονται προηγουμένως, γιατί έχουμε κάποια μικροπροβλήματα αυτή την ώρα, όχι φοβερά πράγματα πάντως, αλλά τις επόμενες ώρες θα δούμε. Και θερμοκρασίες ακριβώς, θα σου πω, μείον 8. Κατά μέσο όρο βάζω, έτσι, μονοψήφια νούμερα οι μεσημεριανές θερμοκρασίες. 4, 6 στα ανατολικά υπηρετικά, 9 στην υπόλοιπη χώρα. Και να σας πω και για εδώ την Αττική, ότι αυτό το χιόνι που έχει ακόμα στα βόρεια του νομού, κυρίως στη συνέχεια περνώντας η νύχτα, θα αρχίσει να γίνεται σαφώς περισσότερο, θα είναι χιόνι. Αύριο κατά διαστήματα θα έχουμε χιονοπτώσεις. Τώρα αν το Λαύριο... Επιμένεις για χιόνι στις Βάρκες. Ναι. Αν το Λαύριο έχει κάπου χιονόνερο, στη συνέχεια θα γίνει χιόνι. Θέλω να πω ότι θα πέσει στις νοτιότερες περιοχές της Αττικής. Όταν λέω οι Βάρκες, εννοώ ότι και στο Φάληρο θα δούμε χιόνι, έτσι. Λοιπόν, αυτό. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αύριο εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Όχι, ελπίζω αύριο ότι θα είμαι από τα χιόνια, παρακαλώ, και θα σας λέω. Μπράβο, θα σε συναντήσουμε έξω. Μακάρι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, λοιπόν.